Χριστόν, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πάτε, λοιπόν, Χριστός ουρανής, προθέστε το λόγο μας, ένα θέλει το λέξη και έξι, για να δείτε το θέλει μας, ως εν ουρανών και επιβλητής, τον άρτον ημών των επιλούσεων, ως εμείς σήμερα, τα άφης ημών τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς δεν έχεις ημάς υπερασμόν, αλλά ζήσεις ημάς από τον Υιού. Αμήν. Θα καθίσουμε. Αρχίσαμε την Αγία Τεσσαρακοστή και από εχθές μιλάει μόνη της η αρετή της εγκράτειας. Έτσι ονομάζεται η νηστεία στην οποία έχουμε υποβληθεί όλοι μας. Νηστεία ξέρουμε ότι είναι να απέχουμε από ορισμένα φαγητά, ειδικά από ορισμένα φαγητά. Αλλά γενικά σημαίνει αποχή και από τα υπόλοιπα φαγητά που δεν είναι νηστίσιμα, αποχή από τη χορτασιά, αποχή από το κόρο, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Για Μαρία. Αυτό σημαίνει ως προς τα υλικά φαγητά, για τα οποία κάναμε λόγο και αναφέραμε και τα πρότυπα της νηστείας. Τα πρότυπα. Τον Κύριο και τους προφήτες και όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση για εκείνους που θέλουν να βρουν αφορμές, όχι πραγματικές αιτίες, για το θέμα ή για την αρετή της νηστείας. Πού τη βρήκατε, λέει, την νηστεία, πού αναφέρεται. Δεν μιλάμε με λεπτομέρεια, απλά παραδείγματα, ζωντανά όμως, μας τα δίνει η Αγία Γραφή. Τον Κύριο και όλους τους προφήτες και τους Αγίους Τρισπέδας ακόμα. Προβάλλει ειδικά για διαπαιδαγώγηση της νεότητας, για να μην υπάρχει δικαιολογία ότι είμαστε νέοι και έχουμε τα χρόνια πίσω και θα νηστεύσουμε. Όχι, η νηστεία είναι για όλο τον κόσμο. Γιατί ακόμη και για μωρά μιλάει η Αγία Γραφή σε ειδικές περιπτώσεις, ότι ενίστευσαν. Όχι. Δεν όχι, οι γονείς θα ανίστευσαν. Στους πρόποδες του Σινά, όταν ο Μωυσής ανέβαινε πάνω, λέει από τα βρέφη μέχρι τον γέροντα και τα ζώα ακόμα θα ανίστευσουν. Θα απέχουν από τις τροφές. Το ένα σκέλος είναι αυτό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η νηστεία είναι δρόμος για να τον περπατήσουμε και να φτάσουμε στο Σταυρό και την Ανάσταση. Δρόμος. Δεν είναι σκοπός η νηστεία. Όχι.
Σκοπός είναι να φτάσουμε στην Ανάσταση, να μην είμαστε πεθαμένοι στα πνευματικά. Όμως, πρέπει να ακούσουμε τις Άγιες Φωνές. Όπως παραδείγματος χάρη, έχουμε μπροστά μας τώρα εδώ και από εκεί θα πάρουμε να φάμε όλοι μας τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Από εκεί είναι παρμένα τα θέματα αυτά που μέχρι τώρα μας απασχολούν. Απλά, σιγά και λιτά, για να μας μείνουνε, έτσι θα τα αναφέρουμε. Εκτός λέγει από τη χορτασιά που προκαλούν τα φαγητά σε ποσότητα, εκτός από τη μέθη που φέρνουν τα ποτά, το κρασί προφανώς εννοεί εδώ ο Άγιος Γρηγόριος, υπάρχει λέει και ένα άλλο είδος χορτασιάς και ένα άλλο είδος μέθης. Μιλάμε δηλαδή για παραφούσκωμα του στομάχου, χορτασιά, και μιλάμε για παραγέμισμα και φούντομα του μυαλού, μέθη εδώ που φέρνουν τα ποτά και ειδικά το κρασί. Για ποια είναι αυτά που μιλάει? Άλλο λέει είδος χορτασιάς που προέρχεται από την οργή και το μίσος. Από την οργή και το μίσος προς τον πλησίον και τη μνησικακία και από τα πάθη που γεννιόνται από αυτά. Οργή, μίσος των πλησίων και μνησικακία, αλλά από αυτά γεννιόνται και άλλα πάθη και αυτά δημιουργούν χορτασιά, κόρο, και αυτά φέρουν μέθη. Γι' αυτά μιλάει ο Μωυσής. Γι' αυτά μιλάει ο Μωυσής. Το κρασί τους είναι θυμός δρακόντων και θυμός ασπίδων ανίατος. Μιλάει για τους ανθρώπους που κυριεύονται από το πάθος της οργής και το παρομοιάζει, γιατί έτσι και είναι, με κρασί, αλλά που φέρνει θυμό που το έχουν οι δράκοντες και μάλιστα και το θυμό που έχουν οι ασπίδες, φίδια, δηλητηριώδη και φαρμακερά. Κάπου λέει ο Δαβίδ, ιός ασπίδων υπό τα χείλια αυτών. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μέσα στα χείλια τους κρυμμένο δηλητήριο
σαν το δηλητήριο που έχουν οι ασπίδες, που είναι το πιο χειρότερο σε δηλητήριο φίδι. Υπάρχει φίδι που λέγεται έτσι. Ασπίδα. Ασπίδα. Η ασπίδα δεν είναι, δεν έχει μόνο δηλητήριο εδώ, αλλά έχει και εδώ. Εκπέμπει ακτίνες. Πώς το λέμε, φωσφόρο από τα μάτια που ζαλίζει. Από το ίδιο υλικό φωσφόρο δηλαδή είναι οπλισμένα και ορισμένα μάτια ανθρώπων που ματιάζουν. Μάτια που ματιάζουν είναι οπλισμένα με τέτοιο υλικό φωσφόρο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και ας το προσέξουμε. Μεθάμε λοιπόν. Μεθάμε όλοι μας. Δεν υπάρχει σε αυτά κάποιος που να έχει αντίρρηση. Μεθάμε από οργή και γινόμαστε δράκοντες, δηλαδή σατανάδες στην ουσία. Την ώρα που είμαστε θυμωμένοι, είμαστε γεμάτοι οργή. Και θυμώνουμε και έχουμε το δηλητήριο του θυμού και της οργής εδώ και εδώ, σαν τις ασπίδες. Ο Ισαΐας ο προφήτης λέει «αλίμονο σ' αυτούς που μεθούν χωρίς κρασί». Αλίμονο σε αυτούς που μεθούν χωρίς κρασί. Ουέ οι μεθύοντες άνευ ίνου. Προφήτης Ισαΐας. Κεφάλαιο 58, χωρίο 3. Ουέ αλίμονο σε εκείνους που μεθούν χωρίς κρασί. Και ο ίδιος παρακάτω λέει «μη νηστεύετε για μάχες». Δύο λεξούλες είναι. «Μη νηστεύετε για μάχες». Μπορεί να νηστεύεις, αλλά να έχεις το δηλητήριο της οργής, που είναι αιτία για μάχες. Είναι έτσι, Μιχάλη? Αιτία για μάχες. Άχρηστη νηστεία. Άχρηστη. Αυτό λέει, μη νηστεύετε. Μη, το λέει, μη νηστεύετε για μάχες. Είναι άχρηστη. Μάλλον ζημιά κάνει. Άλλο να είσαι άχρηστος και άλλο να κάνεις και ζημιά. Μη νηστεύετε για μάχες. Αλλά και προς αυτούς που νηστεύουν έτσι λέγει σαν εκ μέρους του Κυρίου ο προφήτης Ισαΐας, λέει σε εμάς, εάν νηστεύουμε και βρισκόμαστε στο ΟΕΕ αλίμονο, σε αυτούς που νηστεύουν χωρίς κρασί και έχουν θυμό και οργή. Τι λέει ο προφήτης Ισαΐας, σαν να είναι το στόμα του Κυρίου, λέει, και είναι στόμα Κυρίου, αφού έχει πνεύμα Άγιο που το στέλνει ο Κύριος, τι λέει? Αν κάμψεις το λαιμό σου σαν κρίκο, αν το κάνεις το λαιμό σου έτσι από την νηστεία, σκευρώσεις όπως λέμε, νηστεύοντας η πιο σκληρή νηστεία που υπάρχει, αν. Και πάλι δεν θα θεωρήσετε τούτο νηστεία αποδεκτή. Και πάλι αυτή η νηστεία δεν θεωρείται από το Θεό νηστεία αποδεκτή. Ταπείνωση πάλι. Δεν ταπείνωση. Θα το δούμε. Και όταν απλώσετε τα χέρια σας σε μένα,
θα γυρίσω τα μάτια μου αλλού. Δεν θα τα δω τα χέρια σας που τα έχετε απλωμένα. Να συμπληρώσω. Ουέ οι νηστεύοντες ανεφήνου. Ουέ οι δεόμενοι, αυτοί που προσεύχονται, μη νηστεία καθαρά. Νηστεία οργής και θυμού. Αυτή λοιπόν τιμέθη από το μίσος. Την ονομάζει νηστεία γιατί κι έτσι είναι. Αιτία θεϊκής αποστροφής. Αιτία θεϊκής αποστροφής, περιφρόνησης. Όταν βλέπει ο Θεός την νηστεία, την αποστρέφεται, γυρίζει, θα λέγαμε, τα οπίστια του. Μας περιφρονεί. Είναι φοβερό, είναι κάτι φοβερότερο. Είναι εδώ οι Άγιοι και οι προφήτες τα ξεκαθαρίζουν. Δεν είναι δυνατόν να νηστεύεις και να έχεις μέσα σου θεληματική σαπίλα. Θεληματική σαπίλα. Όχι συμπτώματα που πέφτει και μπορεί να σηκωθείς και να πεις ελέησέ με Κύριε. Εκεί κάπου βρισκόμαστε και τα λέμε με τον Θεό. Αλλά να έχεις το μίσος και να μην το βγάζεις από μέσα σου. Να είσαι μεθυσμένος από μίσος. Επιχειρεί ο διάβολος να βάλει μέσα στους προσευχόμενους και νηστεύοντας ένα είδος τέτοιας νηστείας. Άχρηστης επιζήμιας καταστρεφτικής. Και φέρνει στο μυαλό μας αμαρτήματά μας ο διάβολος. Όταν νηστεύουμε μας φέρνει αμαρτήματα στο μυαλό. Φέρνει γύρω γύρω στο λογισμό μας μέσα τη μνησικακία. Και ξέρουμε τι είναι η μνησικακία. Να μην ξεχνάμε το δίθεν κακό, που μας έκανε ο άλλος. Το δίθεν κακό. Να είμαστε αλήτρωτοι, αλήτρωτοι δεν χωράει. Και εννοώ αλήτρωτοι. Να ζούμε εμείς επειδή το θέλουμε μέσα στο μίσος μας και μέσα στο φθόνο μας και μέσα στα θεληματικά ελαττώματα. Όχι, αυτό είναι σκλάβια. Είναι σκλάβια. Επαναλαμβάνω, συμπτώματα του πατέρα μας, του Αδάμου και της Εύας έχουμε. Τα παλεύουμε όμως. Γι' αυτό ο Θεός μας αγαπάει. Αλλά το να θέλουμε να μένουμε για να μισούμε, είμαστε σκλαβωμένοι ανεπανόρθωτα. Δεν χωράει αυτό συγχώρια, γιατί μένεις μόνο σου μακριά από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό λέει ότι βλαστημία κατά το Άγιο Πνεύματος. Δεν περνάει το Άγιο Πνεύμα μέσα να σε ελεήσει. Και λέει λοιπόν τώρα εδώ, λογισμούς μνησικακίας. Ξύνει τη γλώσσα στην καταλαλιά, στην κατάκριση. Τους προετοιμάζει ο διάβολος έτσι να είναι τέτοιοι όπως περιγράφει ο Δαβίδ τον προσευχόμενο, σε κακία όταν λέει στο ψαλτήρι μια τέτοια εικόνα ανθρώπου που έχει αυτές τις κακίες. Μα που προσεύχεται όμως. Φοβερή απάτη, ε. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και όμως το λέει ο Δαβίδ. Τι λέει. Όλη την ημέρα συλλογίστηκε ανομίες. Η γλώσσα του ήταν σαν ακονισμένο ξηράφι.
Και όταν προσεύχεται προς τον Θεό με τα λόγια, απάλλαξε με Κύριε από άνθρωπο ονειρό, λύτρωσέ με από άνδρα άδικο, που ακόνησαν τα χείλη τους, τη γλώσσα τους σαν του φιδιού, που έχουν δηλητήριο ασπίδων κάτω από τα χείλη τους. Εδώ ο Δαβίδ κάνει προσευχή ο ίδιος και λέει: υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τη γλώσσα ακονισμένο σαν ξηράφι, μα και που έχουν το δηλητήριο σαν την ασπίδα κάτω από τα χείλη τους. Σε παρακαλώ, μη με αφήνεις να πέσω στα χείλη αυτών των ανθρώπων και στη γλώσσα αυτών των ανθρώπων. Απάλλαξέ με, Κύριε. Για αυτούς. Και όταν υπάρχει προσευχή, ο Θεός γυρίζει τα νότα Του, την περιφρονεί. Δεν είναι προσευχή. Εμείς τώρα, τον καιρό της νηστείας και της προσευχής, ας αφήσουμε από την ψυχή μας, αλλά αληθινά έχουμε ή νομίζουμε ότι έχουμε κάτι εναντίον κάποιου. Κάτι εναντίον κάποιου. Ας το προσέξουμε, κάτι λέει, προσέξτε, έστω και ψεγάδι, μικρό, αυτό σημαίνει το κάτι. Δεν σημαίνει βουνό από μίσος, αλλά λίγο, πολύ ελάχιστο μικρό, εναντίον κάποιου. Και ας δοθούμε, ας παραδοθούμε όλοι στην αγάπη, καταλαβαίνοντας ο ένας τον άλλον καλύτερα. Ε, βέβαια, αν υπάρχει αγάπη, το καταλαβαίνεις καλύτερα. Αν υπάρχει μίσος, θόνος και τέτοια, είναι σε απόσταση ο άλλος. Είναι θολό. Θολή ατμόσφαιρα. Όλοι μέσα στο πνεύμα της αγάπης, στην έξαρση της αγάπης και της αγαθοεργίας, ομιλώντας ο ένας υπέρ του άλλου, συλλογιζόμενοι και σκεπτόμενοι μέσα μας καλά ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Μιλάει εδώ για καθαρότητα μυαλού που έχει μόνο το καλό και έτσι μόνο μπορεί να πλησιάσει τον Θεό και έτσι μόνο μπορεί να δει τον και τον συνάνθρωπό του. Όταν έχει μέσα το καλό και μόνο το καλό και τίποτα άλλο παραπάνω. Για να νηστεύουμε τότε την επαιρετή νηστεία. Τότε νηστεύουμε την επαιρετή νηστεία. Τότε η νηστεία είναι άψογη. Και τα αιτήματά μας που κάνουμε την ώρα της προσευχής γίνονται ευπρόσδεκτα. Είναι ευπρόσδεκτα. Δεν λέει όχι ο Θεός, δεν γυρίζει τα νότα του, τα οπισθιά του. Αλλά λέει σε ακούω, μίλησέ μου. Μπορούμε τότε με τη βοήθεια του Πνεύματος να φωνάξουμε Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Τότε μπορούμε να το πούμε. Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Αυτός είναι που μας μιλάει. Εγώ τη φωνή μου μόνο και τα μάτια μου προσφέρω. Υπάρχει και ας το προσέξουμε καλά και άλλη αχρίωση. Εμείς το λέμε εξαχρίωση. Θα λέγαμε αλλιώς διάλυση βρώμισμα που εμβάλλεται στις ψυχές μας
κατά την προσευχή και την νηστεία μας από τον διάβολο, λέει, προσοχή, προσοχή, εδώ είναι απότομη η στροφή. Υπάρχει μια πινακίδα που τη γράφει, άμα τρέξεις θα σκοτωθείς. Και λέει ο Κύριος, προσοχή, μπορεί σίγουρα να νηστεύεις, όπως ακριβώς λέω, όπως λέει ο Κύριος, μπορείς να προσεύχεσαι και να μην έχεις θυμό, οργή, θόλο και να χάσεις την πληρωμή σου, να τη χάσεις, γιατί περνάει τότε, λέει, πολύ ψηλό, πολύ ψηλό, που δεν πιάνεται εύκολα, οι άγιοι το βλέπουνε και εμείς το ζούμε και πολλές φορές, το ζούμε, η λεγόμενη ίση, ίση, όχι εγωισμός καθαρός να προβάλλουμε τον εαυτό μας, αλλά πολύ λεπτά, πολύ 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 λεπτά να κάτι κάνουμε. Αυτό είναι αιωσφορική ίση. Και τότε έρχεται κοντά μας ο Φαρισαίος και λέει, έχω κι εγώ παρέα, γιατί και αυτός νήστευε 2 φορές την εβδομάδα και έκανε και αγαθοαργίες, ελεημοσύνες, και όμως ο ένας, ο Φαρισαίος, κατέβηκε ταπεινωμένος από την προσευχή. Κατέβηκε ταπεινωμένος. Αυτό είναι η ίση. Το καλό που κάνουμε, είτε προσευχή λέγεται, είτε νηστεία, και πάει χαμένο πέρα για πέρα, αφού αφήνουμε να περνάει μέσα μας αυτός ο λεπτός, πολύ λεπτός εγωισμός, ότι κάτι κάναμε, ότι κάτι κάναμε. Είναι εγωισμός και η ίση. Και μας παραγγέλνει ο Χριστός με το ίδιο το στόμα του και με το γλώμα της προφήτες, ότι ο Θεός τους υπερήφανους είναι αντιμέτωπος. Και μπροστά του, μπροστά του, στον Κύριο, στον Ιεθιάδο, πας υψηλοκάρδιος, πας υψηλοκάρδιος, καθένας που έχει καρδιά που είναι ψηλή από εγωισμό, είναι κάθετος. Μπροστά στον Κύριο, κάθε υψηλοκάρδιος είναι βρώμικος, ακάθαρτος. Άρα η νηστεία που γίνεται, για να γίνεται, να φέρεται η αγιοσύνη, έχει φρόνημα υψηλοκάρδιο μέσα. Έχει φρόνημα υψηλοκάρδιο και αυτή η καρδιά που έχει αυτό το φρόνημα είναι καρδιά που ταπεινώνεται και ξεφυλίζεται. Δεν τη δέχεται ο Κύριος. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το εξής, ότι όλοι μας, όλοι μας είμαστε, όχι τώρα, πάντοτε, όχι την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αλλά πάντοτε χρεώστες. Έχουμε γραμμάτια για να τα ξεχρεώσουμε. Οφείλουμε. Εγώ στο Μιχάλη οφείλω.
Ο Μιχάλης στο Χρήστο. Ο Χρήστος στον Άρωνε. Και πρέπει ο Μιχάλης να συγχωρνάει εμένα, ναι, να λέει σου σβήνω τα χρέη σου, για να τα σβήσει ο πατέρας ο ουράνιος. Για να τα σβήσει ο πατέρας ο ουράνιος. Το λέει εδώ, το βλέπω μπροστά μου, το λέει και ο Κυριός μας. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Συγχώρεσε τα μας, Κύριε. Όπως και εμείς συγχωνάμε τον άλλον. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη υποκρισία από αυτή. Να βαστάς δεμένο τον άλλον, επειδή σου χρωστάει, κάτι σου έχει φταίξει. Ξέρει ο Κύριος αν αυτό το φταίξιμο είναι πραγματικό ή όχι, το ξέρει πιο καλά ο Κύριος. Εσύ όμως ή εγώ, λες, μου χρωστάει, του το βαστάω, στο βαστάει και ο Κύριος. Στο βαστάει και ο Κύριος και δεν σου, δε σου λύνει τα χρέη σου. Και πας δεμένος εκεί που εσύ ο ίδιος θέλεις. Πας δεμένος. Γιατί λέει, άκουσε, κάπου αλλού ο Κύριος. Πρόσεξε, τώρα που ακόμα είναι νωρίς και ακόμα λέει, δεν έχουν έρθει να σου εισπράξουν το χρέος για να σε κλείσουν στη φυλακή. Το λέει κάπου ο Κύριος. Κάπου δεν λέει, σίγουρα λέει. Τώρα εξόφησε λέει. Μήπως έρθει και σε πιάσεις και σε βάλουν μέσα και δεν μπορεί να βγει μετά. Έχει τότε και μία παραβολή σε αυτό το θέμα. Ναι, αυτή είναι η παραβολή. Ναι. Αυτή είναι η παραβολή που λέω τώρα. Με χρήματα. Ναι. Που λέει άντε, λέει φύγε. Ναι, αυτή είναι η μέσα εκεί. Έπιασε τον άλλο. Ναι. Μέσα στην παραβολή είναι αυτά τα πράγματα όλα. Αυτά όμως, να μην ξεχνάμε, είναι νηστεία. Αυτά είναι νηστεία. Να λέω, Μιχάλη, δεν μου χρωστάς. Γιατί είναι πάθη. Πάθη που πρέπει να φύγουν. Δεν μου χρωστάς, Μιχάλη, μου το ξέρεις, δεν μου χρωστάς. Ναι, δεν μου χρωστάς. Αλήθεια. Πόσο δεν πρέπει να ζητάμε από τον Χριστό. Να είμαστε ελεύθεροι, τέλος πάντων. Αυτή είναι η ελευθεριά μας, η ελευθεριά μας τι είναι. Στο τέλος τέλος είμαστε ελεύθεροι. Άμα κάνουμε αυτό, είμαστε ελεύθεροι. Άμα δεν το κάνουμε, είμαστε σκλαβωμένοι και είμαστε κλεισμένοι στο καβούκι μας και στον εαυτό μας και περνάμε μέσα στην ανησυχία, μέσα στην καταστασία, μέσα στους αγωμούς εμείς οι ίδιοι. Με να μην θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι. Αυτό σημαίνει νηστεία, αποχή από τα κακά τα συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει εδώ δεν μπορώ. Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Δεν θέλω υπάρχει να γονατίσω κάτω, αφού ξέρω τα κατάντια μου. Τα κατάντια μου εγώ προσωπικά. Γιατί να μην γονατίσω κάτω. Σε παρακαλώ, ελέησέ με. Δεν γίνεται να μην με λεήσει ο Κύριος. Δεν γίνεται. Ήρθε για να με λεήσει και θα με λεήσει ο Κύριος. Πρέπει να υπάρχει αληθινή ταπείνωση αφού έχουμε εξοφλήσει τα χρέη με τον άλλον. Τότε θα έρθει το Πνεύμα του Άγιου. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που ο διάβολος έρχεται όταν νηστεύουμε για να μας την κάνει την νηστεία ανωφελή, χωρίς κανένα όφελος, χωρίς κανένα κέρδος. Είναι το να μας πείθει να κάνουμε ό,τι κάνουμε για καινοδοξία, θα το εξηγήσουμε αυτό, και για υπόκριση και για βιτρίνα. Λέει, κάντε αυτά για να δημιουργήσει μέσα μας ένα φρόνημα, μια νοοτροπία, μια σκέψη άδεια από περιεχόμενο αληθινό νηστείας χριστιανικό, αλλά για βιτρινάρισμα. Για βιτρινάρισμα. Και να μην το δείχνουμε στην πράξη, φαίνεται αφού υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Το πνεύμα αυτό, το βλέπει ο κόσμος και λέει μπράβο του. Επαναλαμβάνω,
καινοδοξία νηστείας, υπόκριση βιτρινάρισμα νηστείας. Και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι τρόπος του πονηρού για να κάνει τη νηστεία μας άχρηστη αναφωνή. «Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ», λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς. «Άκου, άκου τι σου λέει ο Χριστός. Εισελθέ εις το ταμείο σου και κλείσα στη θύρα σου, προσεύχει εν το κρυπτό. Έμπα μέσα στο σπίτι σου, εκεί όσο μπορείς πιο κρυφά. Και μόνο σου, εντελώς μονάχος σου, να μην σε δει κατά κανείς. Κατά κανείς απολύτως. Κάνε την προσευχή σου. Κάνε την νηστεία σου με τον ίδιο τρόπο». Αυτό το νόημα έχει. Να μην τη δει την νηστεία σου κανείς. Να μην τη μάθει κανείς την νηστεία σου. Για να έχεις να πάρεις αυτή την πληρωμή από τον πατέρα τον ουράνιο. Τότε, γιατί έτσι λέει, για να σε πληρώσει ο πατέρας ο ουράνιος. Διαφορετικά, λέει, πήρες το μισθό σου από εκείνους που σε είδανε και είπανε μπράβο, α, νηστεία που κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ήδη έχεις πάρει την πληρωμή σου, κανένα κέρδος δεν έχεις, είσαι χαμένος πέρα για πέρα. Εκεί περνάει, τι κάνεις, κάνεις τον αγώνα σου και πάει χαμένος ο αγώνας. Όλοι μας κάπου εκεί κολλάμε, μη χαμάτι. Κολλάμε αφάνταστα, αφάνταστα. Με ξέρεις, νύστευσα, έκανα τριήμερο και τα λοιπά. Τι δουλειά έχεις, ρε άνθρωπε, να κάνεις να συγκεντάς το τριήμερο που έκανες και έπειτα κάποιο άλλο λάθος κάνουμε κι εμείς. Μιχάλη, έκανες τριήμερο. Ρωτάω τον Μιχάλη εγώ. Μιχάλη, κοινώνησες. Λάθος ερωτήσεις πέρα για πέρα. Τον άλλο τον κάνουμε και δυσκολεύεται τον άνθρωπο. Δυσκολεύεται γιατί δεν μας σου πει ναι, νύστευσα. Θα του περάσει αμέσως ο Ιωάννης, του πει, είδες που κάτι κάνεις, γιατί το έπεσε και στον άλλο και εντάξει, περνάει, θέλουμε, δεν θέλουμε. Γι' αυτό έλεγε κάποιος Άγιος Γέροντας, λέει, μην το ρωτάς τον άνθρωπο, γιατί αν έχει κοινωνήσει, του παίρνεις το δώρο. Αν δεν έχει κοινωνήσει, τον ταπεινώνεις τον άλλον έτσι. Του κάνεις, σαν να του λες, έρθεις ο αμαρτωλός και δεν κοινώνησες. Και στις δύο περιπτώσεις του κάνεις ζημιά τα άλλον, ό,τι κι αν είναι. Τι δουλειά δεν το ρωτάς. Είναι λέξη πονηρή. Πέρα για πέρα. Πέρα για πέρα. Δεν επιτρέπεται να πεις νίστεψες ή έκανες ελεημοσύνη ή δεν έκανες ελεημοσύνη. Αυτά τα έργα. Είσαι ερθές το ταμείο σου. Να, η φωνή του Χριστού λέει. Έμπα μέσα κρυφά, μη σε δει κανείς. Για κοιτάξτε. Κάτι πιο ξάστερο. Πιο ξάστερο. Κάνει καλά ο Χριστός. Να το δούμε στο πρόσωπο του Χριστού και το πράγμα. Τον άρρωστο, βρέστε εσύ ποιος άρρωστος είναι και αφού τον κάνει του καλά, το ξέρει ο κόσμος ότι ήταν άρρωστος. Τον έβλεπε τυφλό. Έτσι πρέπει να είναι νομίζω. Και του λέει, αφού τον κάνει καλά, φύγε του λέει και μην πεις πουθενά ότι έγινες καλά. Μα αφού τον ήξερε ο κόσμος ότι ήταν τυφλός, μια ζωή και τώρα τον έβλεπε καλά. Θα έβλεπε στην πραγματικότητα έναν τυφλό καλά. Να μην έλεγε ο τυφλός ότι με έκανε καλά ο Χριστός. Το νόημα ποιο είναι. Ποτέ ο Χριστός δεν ήθελε, αφού γιατί τόση λάμψη και τόση δόξα, τα έργα του να έχουν μια φήμη κόσμου, αλλά να είναι ταπεινά έργα. Αυτό κρύβεται πίσω από αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω που ψέφερα στον κόσμο και είσαι τυφλό και σε έκανα καλά και σου δώσα την αυτή να ακούσω αυτό το μπράβο του κόσμου. Και εσύ πως τολμάς και λες νίστευσα ή έκανα εκείνο έκανα το άλλο. Δεν χωράει. Δεν χωράει. Αυτό λέει και ο Άγιος Γρηγόριος κάπου αλλού. Κάπου αλλού. Στο περασμένο Ευαγγέλιο, το προπερασμένο, λέει Κύριε, ο Χριστός θα πει ο Χριστός. Ελάτε εδώ εσείς οι ευλογημένοι. Ελεήσατε, πήγατε στον άρρωστο, πήγατε στον φυλακισμένο, ντύσετε λέει το γυμνό. Περάστε μέσα, είστε ευλογημένοι.
και θα του πούνε αμέσως, θα του κάνουν ένσταση. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, να πούνε στον Χριστό, μα Κύριε δεν κάναμε. Αφού το λέει εκείνος που έχει τον τελευταίο λόγο και είναι αλήθεια ο λόγος του, δεν είναι. Πώς εσύ έχεις να διαψεύσεις στον Χριστό ότι δεν έκανες. Το έχετε σκεφτεί αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν ποτέ που είναι η αλήθεια ο Χριστός να λέει κάτι για να μην αλήθεια και δεν φτάνω να λέει το διαψεύδει. Όχι. Αλλά δεν θέλουν αυτοί που κάναν τα καλά εκείνα, αυτό το νόημα έχει η, αυτή ακριβώς η απάντηση από τους ελεήμονες εκείνους ανθρώπους. Όταν λένε, μα Κύριε δεν το κάναμε, δεν το κάναμε, δεν το κάναμε, σημαίνει ότι δικό σου έργο ήταν, σύ μας φώτισες, σύ μας πούλαγε στα χέρια, σύ μας πούλαγε στα πόδια, άρα τίποτα δικό μας. Και επομένως, άστο μην το βγάλεις τη φορά, αφού είναι δικό σου, τι δουλειά έχουμε, ξένα καλά να τα κάνουμε δικά μας. Ξένα καλά, όλα ξένα καλά είναι δικά μας. Και εδώ, στο προκείμενο, και όταν νηστεύεις, σου δίνει τη δύναμη και νηστεύεις. Και όταν προσεύχεσαι, σου δίνει τη δύναμη να προσεύχεσαι. Και όταν είναι αληθινό όλα εκείνα και στα κάνει δεκτά και πάλι εκείνο σου δίνει που είναι αλήθεια τα αληθινά και του λες δικά σου είναι, μου τα κάνεις χάρισμα, το καταλαβαίνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά μην τα αφήνεις να πάρει ο διάβολος με την ίση και με τον εγωισμό και με την έπαρση. Να κλείσω. Για να έχουμε και μια εικόνα. Όμορφη, όλες οι ωραίες εικόνες είναι, αφού μας διορθώνουν, λέει Κύριε, σίγουρα θα μπω στο ταμείο μου, στο κρυφό δωμάτιό μου, να κάνω τα καλά να μην δει ο κόσμος. Αλλά έχω και χρέος να έρθω στην εκκλησία. Και εκεί μαζί με τα αδέρφια μου όλα με μια φωνή να σε υμνήσω. Μα είναι αναγκαίο, το νιώθει η ψυχή μου. Νιώθω την αδερφοποίηση, πρώτη καταλαβαίνετε, το αγκάλιασμα ανάμεσα στις καρδιές όλων να μου δώνει, να μου δίνει, συγγνώμη, να μου δίνει δύναμη να σε υμνώ μέσα στην εκκλησία. Εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Μέσα στην εκκλησία θα σε υμνώ και θα σε δοξολογώ. Νηστεία τελείωσα αληθινή και προσευχή αληθινή κάτω από αυτές τις ακτίνες του Αγίου Πνεύματος του Αγίου Γρηγορίου, του Παναγιώτου Φωτισμένου Αγίου. Εύχομαι να την περάσουμε με ταπείνωση. Να πει κανείς αδερφός τίποτα, γιατί ο χρόνος είναι για εσάς τώρα. Πω κάτι μόνο. Να πεις, Μιχάλη. Η μεγάλη Σαρακοστή. Και όποτε έχουμε καιρό νηστεία, που μας το βάλει η Εκκλησία μας, ο κάθε άνθρωπος, όπως είπες πολύ σωστά, έχουμε μέσα ελαττώματα, έχουμε πάθη, έχουμε βιώματα κακά. Αλίμονο στη Μεγάλη Σαρακοστή να μείνουμε στη βρώση και να πούμε δεν φάγαμε το κρέας τον αντάλλο και να μην ξεριζώσουμε από μέσα μας έστω κάποιο πάθος να φύγει. Δηλαδή, ένας είναι χαρτοπαίχτης φέρετε, αλλά είναι της Εκκλησίας. Δεν επιτρέπεται. Πρέπει να φύγει αυτό. Είναι της Εκκλησίας ο χαρτοπαίχτης. Όχι. Κατάλαβες το λέω. Ναι, ναι. Γιατί λέει ο Κύριος δυσής χειρής δεν μπορείτε να δουλέψετε. Και όμως πώς τα καταφέρουμε εμείς και δουλεύουμε. Ο Κύριος μάλλον δεν το βλέπει σωστό. Λοιπόν, και λέω ότι όταν θα έρθει η μέρα του Μεγάλου Σαββάτου και θα μπουν Χριστός Ανέστη οι εκκλησίες, ο κάθε άνθρωπος
αν δεν έχει ξεριζώσει κάποιο πάθο, ελάττωμα, κάποιο βίωμα που τον βασανίζει χρόνια και έχει μείνει μόνο στη νηστεία. Δεν το λέω για όλους, πιο πολύ για τον εαυτό μου, γιατί έχω πάθει κι εγώ. Λοιπόν, δεν θα έχουμε καταφέρει τίποτα. Γιατί το διάβασα σε ένα πατερικό βιβλίο. Ναι, αυτό διάβασα. Όχι, πατερικό είναι. Με αυτό κάπου πατερικό είναι, όλα αυτά για πέρα. Δηλαδή, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που ο Κύριος μας παρατείνει τη ζωή, πρέπει με τις νηστείες αυτές να ξεριζώνουμε λίγο-λίγο τα πάθη και να φεύγουμε για να καθαρίσουμε. Γιατί αυτό που κάνει κακό είναι τα πάθη. Γιατί το λέω αυτό. Μια φορά πήγα για να πάω να κοινωνήσω και όπως πήγαινα κάποιος τι έκανε με το χέρι του έτσι κάποιον εκεί που το ας πούμε χτύπησε. Το του κάνει. Καλά αδερφέ λέει, να με συγχωρείς και δεν το ήθελα και χάρη που θα κοινωνήσω ρε του λέει. Διαφορετικά. Δηλαδή αυτό είναι γελίο. Που να με το λέω κιόλα. Ναι, όχι, ναι. Πειρασμικό. Ναι, λοιπόν, κάτι τέτοια πρέπει να φύγουν από μέσα μας. Καλά τα και μετά να δούμε το πιάτο. Καλά τα λες. Γιατί ο πατέρας αυτό να με είπε. Ναι, καλά τα λες. Δηλαδή, εγώ πιάνομαι ένοχος που μόλις κάθε πρωί σηκώνομαι και κάνω τη βόλτα μου και μετά πάω στη δουλειά και βλέπω ανθρώπους εδώ εκεί, όπως τώρα εδώ είδα. Το πρόβλημά μου είναι πώς θα δω τον άνθρωπο, εσένα, όλους σας, τους πάντες, καθαρά, δίχως να ντρέπομαι. Έτσι. Τίποτα άλλο. Το Κυριάκης θα πει κάτι. Να πω κι εγώ πόσο αξία έχει η νηστεία. Ήταν μια πόλη Νινεβή, η οποία ήταν πολύ αμαρτωλή. Και ο προφήτης Ιωνάς τους μάζεψε και τους είπε προσευχή και νηστεία, αδελφοί. Και όλοι ήταν τέρμα, νηστεία όλοι. Διαφανισμό. Διαφανισμό. Και κλείτωσε από την καταστροφή η πόλη αυτή. Με την προσευχή και την νηστεία. Αλλά αληθινή νηστεία. Αληθινή νηστεία. Ευάγγελος. Να προσθέσω λίγο, αδερφέ, τώρα εδώ πέρα, στον αγώνα το πραγματικό που ξεκινάει από την πρώτη μέρα. Και εδώ που μιλάμε, ας φωτίζουμε να είμαστε έτσι, ας μπορούμε τα πίνει το να κάνουμε για να μην πάνε χαμένα. Που ξεκινάει από την ώρα που έρχεται ο άνθρωπος και τελειώνει την ημέρα που φεύγει. Δεν υπάρχουν ούτε μεγάλες ούτε μικρές τεσσαρακοστές. Υπάρχουν στιγμές αδιάλειπτες που πρέπει να σκέπεται ο άνθρωπος ότι, όπως λέει ο Κύριος, χωρίς εμού δίνεστε πίνου δεν. Τίποτα θετικό δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Ο Μέγας Αντώνιος αυτός, ο πολύ μεγάλος πατέρας και ασκητής, είπε είδων της παγίδας του διαβόλου τις πολλές. Μέχρι την τελευταία στιγμή, όπως ξέρουμε όλοι άλλοι το έχουμε ξαναπεί, ο διάβολος προσπαθούσε αυτόν τον άνθρωπο που δεν είχε καμιά σχέση με κοινωνίες και φαγητά, μια και συζητάμε για φαγητά, να τον ρίξει, να διανοηθεί ότι κάτι έκανε. Ποιος ο Μέγας Αντώνιος. Είναι εκτός πνεύματος Ευαγγελίου η λέξη εγώ. Δεν έχει καμιά σχέση με το Ευαγγέλιο και τη Βασιλεία των Ουρανών η λέξη εγώ. Άνωθεν οτιδήποτε θετικό κατεβαίνει. Τα βήματά μας εδώ που μαζευτήκαμε σήμερα, ο Κύριος τα οδήγησε. Ναι. Ούτε δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε τίποτα το θετικό. Ναι. Οι Άγιοι Πατέρες και οι μοναχοί νηστεύουν και βάλανε το ράσο για να κλάψουν για τις αμαρτίες τους. Εμείς πρέπει, και αλλοί μόνο μας θα το κάνουμε, να είμαστε τουλάχιστον αυτό που είπε ο Κύριος στο άλλα σύζυγης. Με το παράδειγμά μας, με ένα καλό λόγο και να μην σταθούμε, ας πούμε, στο πτήρι, το αρτήσουμε, γιατί ναι, μεν σαφώς το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά είπε ο Κύριος δεν μολύνει στον άνθρωπο τα εξερχόμενα, αλλά τα εξερχόμενα. Θέλει καθαρή καρδιά και καθαρό οφθαλμό. Όταν ο οφθαλμός του ανθρώπου είναι καθαρός, όλο το σώμα είναι καθαρό. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς μόνοι μας. Τίποτα. Άνωθεν κατεβαίνει πάνω δόρυμα τέλειο.
Σαφώς πρέπει να νηστεύουμε. Δεν το συζητάμε ότι πρέπει να νηστεύουμε. Είναι δεδομένο για ένα πνευματικό άνθρωπο. Μα είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε. Πρώτα απ' όλα, πώς είναι δυνατόν να προσευχηθείς, πώς είναι δυνατόν να θέλεις να πας να σώσεις την ψυχή σου χωρίς να προσεύχεσαι αδιάρρηκτα. Όπως είναι απαραίτητο το οξυγόνο για το σώμα, για αναπνοή, έτσι είναι απαραίτητη και η προσευχή για την ψυχή του ανθρώπου. Με γεμάτο στομάχι μπορείς να προσευχηθείς. Ο αγώνας αυτός για τον παράδεισο δεν τελειώνει, δεν έχει αρχή και τέλος. Δεν έχει σαράκουστη Τετάρτη, Πέμπτη. Διάβαζα ένα πολύ καλό. Ναι, πολύ ωραία το λες, ναι. Αλλά έλα όμως η Εκκλησία έχει τη σαράκουστη. Για κάποια ιδιαίτερα αγώνα. Μα δεν μπορούμε χωρίς την Εκκλησία. Έτσι. Τα μυστήρια που γίνονται μέσα στην Εκκλησία δεν μπορούμε να τα βρούμε πουθενά άλλο. Έτσι. Και εδώ είναι πολύ σωστό και είπε ο Κύριος και όπου δύο και τρεις εκεί μεταξύ και εγώ, αλλά δεν μπορείς να κάνεις την εξομολόγηση τη Θεία Κοινωνία πουθενά αλλού. Είναι βασική προϋπόθεση η Εκκλησία. Μάλιστα. Να πω κι εγώ κάτι πάλι, αν επιτρέπετε. Αν τελείωσε ο Βαγγέλης, θα πεις. Ναι, τι να σου πω. Η παλιά εποχή, όλοι οι κυροπόλες, από την Καθαρά Δευτέρα, την άλλη μέρα της Καθαράς Δευτέρας, κερμάγανε τα τσιγκέλια, τα μαχαίρια τους και λειτουργούσαν το Μεγάλο Σάββατο, σπάζανε το αρνίο. Τώρα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Γίνεται. Το θέμα αυτό ερμηνεύεται, το τσιγκέλι θα μπει όταν υπάρχει συνείδηση χριστιανική, αν δεν υπάρχει. Και μιλάει αλλιώς από εκεί πέρα αυτό το πράγμα. Μπάς με τόσο θέμα, ας το μεταξύ δούμε πνευματικά που υπόθηκε και εκείνη η όλη ουσία. Έχω μία μικρή απορία, Κώστα. Όταν πρωτοξεκίνησε, ανέφερες ένα όνομα, Ισαΐας. Τι σχέση έχει ο Ισαΐας με την νηστεία? Και λέω, μπορείς να μου το πεις, γιατί τότε δεν ήταν στη γέννηση ή ήταν... Πότε είναι ο Ισαΐας? Είναι... Όχι, ο αιώνα, πέμπτο αιώνα. Ισαΐας, 800. Δηλαδή μετά το Μωυσή, μετά το Μωυσή είναι. Το 800 είναι ο Ισαΐας. Ξέρω ότι μετά το Μωσαϊκό το νόμο και τις εντολές, ο Κύριος ήθελε εφαρμογή στο λόγο που άφησε. Και ο Μωυσής λοιπόν, πάει και λέω, ήτανε πρωτού το Μωυσή ή μετά το Μωυσή? Μετά. Ενώ ο Τελώνης πήγε στον ναό και ζήτησε να ελεηθεί. Επαναδικαστεί. Αυτό είναι, δηλαδή, άμα μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε πνευματικά αυτό το πράγμα, είναι, το κλείσαμε το θέμα. Αλλά δεν, έχουμε και μεγαλύτερο και πιο ατράνταχτο παράδειγμα από τον νηστή. Ο νηστής νήστευε. Ήταν εγκληματίας. Αλλά είχε την τύχη, τη μοναδική τύχη, και αυτό ήταν χάρη του Θεού. Δεν μπορείς να μου το βγάλεις στο μυαλό εμένα. Ναι. Οικονόμησε ο Κύριος να είναι εκείνη τη στιγμή δίπλα του. Εγώ θα σου κάνω ένα ερώτημα, θα σας ακούσουμε όλοι μας. Υπόθεσε ότι ο ληστής ζητούσε όπως το ζήτησε, Κύριε, πάρε με στον παράδεισο, έτσι. Του λέει ο Χριστός, ναι, θα σε πάρω μετά από 100 χρόνια. Μπορείς να μου πεις το έργο που θα επιτελούσε πάνω στη γη? Σαν να ζούσε 800 χρόνια για στο όραμα του Ιησού Χριστού θα δούλευε. Τέτοια ήταν η μεταγένεια του. Το καταλάβατε. Δεν μετράει δηλαδή η στιγμή που σου είναι υπέρα. Ναι, η στιγμή δηλαδή λέει ο άλλος, μα για μια στιγμή λέει να κλέψει τον παράδεισο. Ναι, αλλά όμως αυτή τη στιγμή που ήταν, άμα ζήγησε ενώ σε ασκητή μεγάλη τη, μεγάλο που είσαι 100 χρόνια μέσα στην άσκηση και του νηστή τη σταγόνα τη μετάνοια, θα έπρεπε να είσαι ίσα. Μπορεί και παραπάνω. Αλλά είπαμε για το θέμα νηστεία. Μα τα χειρότερα. Η νηστεία τι κάνανε σαν άνθρωπο. Τι κάνανε και οι προφήτε και ο Μωυσής την έκανε όταν πήγε να παίρνει 10 εντολές. Μα δεν είναι νηστεία.
40 μέρες ενώ που πληθάνεται η νηστεία σας. Ναι, αυτά τα είπαμε την περασμένη φορά, ήσουν νομίζω έτσι. Όχι. Άρα ήσουν, μιλήσαμε για όλους τους προφήτες, όχι, όλους, για τον Ηλία, για τον Ελισσαίο κλπ. Όλοι αυτοί. Ναι. Ναι, και τους δυσπέδες, όλα αυτά τα πράγματα μέσα στο χώρο της νηστείας είναι. Αλλά τι είπε τώρα, κάτι που μου άρεσε πολύ ο Ευάγγελος, κάτι είπαμε τώρα εδώ στο τέλος, Ευάγγελε. Τι το αξιόλογο να πω, μπορώ να πω. Όχι, ήταν από πάνω στο κάτι πολύ ζωντανό από τις γραφές. Πάσε, Ευάγγελος. Έχω μια πορεία, Γιάννη, κοντά λίγο και αυτή. Για πορεία, έχεις δει κάτι. Για πορεία. Να την ακούσαμε. Είπατε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τον άλλον αν μπορεί να κοινωνήσει. Να του πούμε εμείς ότι σε επιβάλλω ένα καλό λόγο. Δεν είπα αυτό. Να τον ερωτήσεις, κοινώνησες. Αυτό το απλό ερώτημα απαγορεύεται. Για να του πω όπως να πάει να κοινωνήσει, έχω το δικαίωμα. Κανένα δικαίωμα. Όχι. Για σας το καταλάβω, χάσε να μας εξηγήσει. Πρέπει να ακούσουμε το άλλο και εδώ είμαι αυτό το πράγμα. Πάω στον αδερφό μου και του λέω, αδερφέ, γιατί δεν πας να κοινωνήσεις. Έχεις 50 χρόνια και δεν έχεις πάνω κοινωνία. Απλά και ταπεινά. Κάνε, δεν είναι τίποτα. Όχι, απλά και ταπεινά, όχι. Έχω το δικαίωμα. Ναι, μπορείς. Όμορφα, όμως να το δείξεις. Μπορείς να δείξεις το πρόσωπο. Δεν το κατάλαβα τη συζήτηση. Όχι, μπορείς να... Στο παιδί μου δεν έχω δικαίωμα να τον εγκαθώ. Βέβαια. Πώς θα το δείξεις. Ναι. Ακόμα και στο παιδί όμως άμα είναι μεγάλο, γιατί δεν κοινώνησες. Αφού το ξέρεις, είναι παιδί σου, ξέρεις αν κοινώνησες, δεν κοινώνησες. Γιατί του το λες. Δεν είναι έτσι. Ναι. Δεν το προσβάλλεις. Κάποια άλλη στιγμή όμως μου κάνει εντύπωση το εξής. Το έχω πει και άλλη φορά. Ήταν μια οικογένεια Ρώσικη. Του Αγίου που είχε αγιάσει μέσα στη Ρώσικη Μονή. Πώς λέγεται ένας Ρώσος, μου διαφεύγει το όνομά του. Εκεί έκανε χρόνια στο Μήλο εκείνος και δούλευε. Ο Σεραφή. Όχι, Σεραφή. Του γράφει και βιβλίο ολόκληρο που το διαβάζουμε. Ιωάννης Κωνσταντής. Μιλάω και τα Γιωδόρα, μιλάμε, σε μαρτύρε και Γιωδόρα. Πάση περιπτώσει, λέει ο πατέρας μου, μου πήγε να θελήσει στο αγρό, παραδείγματο χάρη, με την οικογένεια. Και έδωσε παραγγελία στο παιδάκι, ήταν 15-16 χρονών, να του φτιάξει φαγητό. Έφτιαξε φαγητό το παιδί, το πήγε στους γονείς. Φάγανε, και μετά από 6 μήνες του λέει ο πατέρας του παιδιού, θυμάσαι παιδί μου, που μας έφερες εκείνη τη Δετάρτη χοιρινό και φάγαμε. Το παιδί ξεπαραξενεύθηκε. Του λέει, ναι πατέρα, αλλά γιατί δεν μου το πες τότε που πράγματι σας έφερα το κρέας σήμερα Δετάρτη. Άκουσε παιδί μου. Την ώρα που γίνεται το παράπτωμα δεν λέγεται. Γιατί έχει πρόσωπο άρρωστο και ταπεινώνεται. Και μπορεί να μην το δεχθεί. Μπορεί να μην το δεχθεί. Τι δω αυτό που το κάνει ο άρρωστος, το λες. Του σπάς τα μούτρα και αρχίζει πια και ανάβει από τον εγωισμό. Θα το πεις κάποια άλλη στιγμή και με τον ωραίο τρόπο. Γι' αυτό το είπα τώρα το λέω, παιδί. Και όταν πια είχε γίνει μοναχός και ζούσε μέσα στην ατμόσφαιρα του μονής, λέει μακάρι να ήταν και ο ηγούμενος. Σαν τον πατέρα μου. Να μην διορθώνει την δράση του παραπτώματος, αλλά με τον γλυκό τρόπο που είχε ο πατέρας μου, κάποια στιγμή όμορφη, ώστε να κάνω δεκτή τη συμβουλή που θα μου δώσει. Και εμείς λοιπόν πάσχουμε κάπου σε τέτοια θέματα που είναι. Με στον τρόπο ότι επάνω μέσα στη ζωή μας. Ναι, την ώρα που σφάλουμε δεν χρειάζεται να μην χάνει να μας τα πούνε. Ή που σφάλουν οι άλλοι δεν χρειάζεται να πούμε τα λόγια, ξέρεις γιατί το κάνεις το πράγμα. Είναι πολύ πρέπει τη δουλειά να διορθώσει τον άλλον. Εκεί θέλω να καταλήξω. Που νομίζω το πιο πιθανό είναι να μην όχι να διορθωθεί, να χειροτερεύσει το πιο πιθανό από όλα. Τότε ποιο είναι ο τρόπο, Βαγγέλη. Πρώτα απ' όλα είπε ένα κύριο, μην κρίνετε για να μην κρυθείτε εκ των υστέρων. Είπε τι σιωκρίνουν ένα ρότερο και τι. Ναι, όχι, αλλά όμως... όταν προσβάλλει κάποιον, το πιο πιθανό είναι να το κάνει δύο φορέ χειρότερα από αντίδραση. Ναι, αλλά Βαγγέλη λέει ότι έχουμε χρέο να διορθώνουμε τον αμαρτάνοντα. Σίγουρα. Και λέω και υπάρχει ο τρόπο. Ο καλύτερο τρόπο είναι με το παράδειγμα. Η προσευχή. Και προσευχή, σαφώς προσευχή. Κύριε, σε παρακαλώ, φώτισε τον. Ο κύριος μέχρι τα 30 του δεν δίδασκε με το παράδειγμα του. Και μετά από τα 30 του, μέχρι τα 33 του λόγου και του θαύματος. Ναι, η προσευχή είναι αυτή που τα φτιάχνει. Λοιπόν. Αλλά
Αλλά την πρώτη πράγμα είναι να φάλει την οποία κάνει την γλώσσα. Α, τώρα θύμισε στον Άγιο Απόστολο Ιάκωβο που λέει ότι όποιος δεν φταίει στη γλώσσα είναι και τέλειος. Άγιος ο Θεός. Άγιος Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήκε το όνομά σου, εφέτω η βασιλεία σου και ενήθει το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άτομο ημών των επιλύσεων, δώσει μην σήμερα και άφησε μην τα προβλήματα ημών, ως και ημίς αφήνω τις πληρές της ημών. Και μη σε μένεις ημάς πειρασμών, αλλά να ζήσει μάσα του Κορίου. Διευχών των Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η τόσο ωραία παρέα μας. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κύριος θα δείξει τα βήματά μας. Αμήν.